Καλησπέρα σε όλους. Είχα πει, λέω, τουλάχιστον φέτος δώσουν κάποιο εύκολο λιγάκι, και το ευκολάκι με όλα τα καινούργια δεδομένα θα ήταν το μη-μηδέν ευνουχοάντοχο καρκίνο. Τα είχαν πει ένα σωρό, θα μπορούσα να αντιγράψω ένα έτσι πανεύκολα αυτή την ιστορία. Α, όχι, λέει, δεν θα το κάνεις έτσι. Θα κάνεις κάτι άλλο, το οποίο θα είναι διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής μετά από ριζική προστατεκτομή και δεύτερη, λέει, βιοχημική υποτροπή μετά από ακτινοθεραπεία που είχε κάνει για την πρώτη βιοχημική υποτροπή. Καλό, ε! Καλό, έτσι, καλό, εντάξει, καλό. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία, λοιπόν, είναι ότι αυτά είναι για τα τυπικά. Ο άρρωστος τον οποίο ήθελα να, ο άρρωστος τον οποίο θέλω να σας παρουσιάσω και να κουβεντιάσουμε είναι ένας άνδρας ηλικίας 78 ετών με ιστορικό ριζικής προστατεκτομής και ακτινοθεραπείας που προσέρχεται με αυξανόμενο PSA 1,2 νανογραμμάρια ανά ml έναντι 0,8, έναντι 0,4, έναντι 0,3, έναντι 0,3 τους προηγούμενους 3, 6, 9 και 12 μήνες αντίστοιχα. Και εκείνο το οποίο μπαίνει σαν ερωτηματικό είναι τι θα τον κάνει κανείς αυτόν τον άρρωστο. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, παρόλο που δεν έχουμε, να μου πείτε, η θεραπευτική αντιμετώπιση έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που έχει κάνει και ριζική προστατεκτομή και ακτινοθεραπεία είναι ο ανδρογονικός αποκλεισμός. Οπότε σταμάτα εδώ πέρα σε αυτή την ιστορία, αφού έτσι κι αλλιώς εκεί θα καταλήξεις, τι νόημα έχει να καθίσουμε να κουβεντιάζουμε για αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι τα δεδομένα τα οποία σας έδωσα δεν σας φτάνουν για να πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση και θέλετε πιο πολλά στοιχεία. Ποιοι θα είναι υπέρ της πρώτης άποψης, παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ της δεύτερης άποψης. Θα κάναμε κάποια σταδιοποίηση εδώ, θα θέλαμε, σε τέτοια PSA. Όχι, ναι, τα προηγούμενα στοιχεία είναι ακριβώς αυτά. Σας φτάνουν, έχει αυξανόμενο PSA, σας φτάνουν για να πάρετε την απόφαση ότι doubling time. Είσαστε στο ιατρείο σας, έρχεται αυτός ο άρρωστος, δεν είναι δικό σας άρρωστος, είναι η πρώτη φορά. Θα καθίσετε και θα γράψετε μία συνταγούλα ότι ξεκίνα ανδρογονικό αποκλεισμό. Doubling time, άμα μπορεί να το βγάλουμε, και λύσον σκορ της βιοψίας της ριζικής προστατεκτομής. Όλα μπορούμε να τα βγάλουμε, ναι. Πότε χειρουργήθηκε, πόσα χρόνια περάσανε. Χρειαζόμαστε λοιπόν και άλλα πράγματα. Και δηλαδή, αν έχει συμπτώματα. Νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τελικά είναι πολύ ανεπαρκή και είναι η ιατρική του ποδαριού αν πάει κανείς να γράψει κατευθείαν ένα ανδρογονικό αποκλεισμό με βάση μόνο αυτά τα στοιχεία. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι ηρεμία, κύριοι, και ας δούμε λοιπόν πιο πολύ τον εχθρό μας. Και τον εχθρό μας τον είχε προσδιορίσει ο παππούς ο Ιπποκράτης, έχοντας πει τόσα χρόνια πάντοτε ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να θεραπεύσεις πάντοτε την νόσο, αλλά θα πρέπει πάντα να ανακουφίσεις τον ασθενή, θα πρέπει να το έχουμε, ειδικά στον καρκίνο του προστάτη, να το έχουμε υπόψη. Και το κυριότερο είναι να μάθεις ποιος έχει την νόσο παρά ποια νόσο έχει. Αν το εμβαθύνει κανείς λιγάκι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είδα και το χρησιμοποιώ συχνά πυκνά. Άρα λοιπόν ξεκινάμε αυτού και από την αρχή, άρρωστος άλλου, θα καθίσουμε να τα μάθουμε όλα από την αρχή τα πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει με την ιστορία, με αυτούς τους δείκτες. Μάλλον χρειάζονται αλλαγή. Όχι παρατεταμένα. Όχι παρατεταμένα, εντάξει. Μπορεί να είναι και κανένας νευρικός και να το κάνει. Και εγώ είμαι νευρικός ως γνωστόν να κάνει. Λοιπόν, ποιο λοιπόν τα πράγματα αναλυτικά σε αυτή την ιστορία. Άνδρας ηλικίας 78 ετών. Μέτρια υπέρβαρος. Με ιστορικό ριζικής προστατεκτομής και ακτινοθεραπείας, όπως τα είπαμε προηγουμένως. Πότε την έκανε τη ριζική προστατεκτομή? Το 2011. Και τότε έκανε και μια μίνι λεμφαδενεκτομή, δεν έκανε εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή. Είχε ένα προεγχειρητικό PSA στα 6,8. Τελικά η τελική βιοψία δείχνει ένα πίτα 3β νη0 με εστιακή διήθηση της κάψας, ένα γκλίζον σκορ 4 και 3,7 και το μετεγχειρητικό του PSA στο μήνα επάνω 40 μέρες ήταν 0,05. Το 2011 μέχρι το 2016 ανασύρουμε τα διάφορα PSA του και έχει μια σταδιακή άνοδο του PSA μέχρι 0,8. Έτσι,
5 ολόκληρα χρόνια. Και στο 0,8 ο γιατρός που τον παρακολουθούσε παίρνει απόφαση και του λέει τώρα θα κάνεις ακτινοθεραπεία εσύ. Του κάνει και μία μαγνητική τομογραφία κάτω κοιλίας χωρίς να έχει κάποια παθολογικά ευρήματα, να μην μπέσουμε στην παγίδα το αν θα κάνουμε ή όχι σε αυτή την ιστορία. Το PSA όμως μετά από την ακτινοθεραπεία φτάνει την τιμή να δει 0,2. Επιπλέον τώρα προστίθεται, σας λέω ότι ήταν μέτρια υπέρβαρος αυτός ο άρρωστος προηγουμένως, προστίθεται ένα ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και το 2014 κάνει αγκιοπλαστική 2 αγκίων. Και ακολούθως από το 2016, ενώ είχε φτάσει είπαμε τον Αδύρ που ήταν 0,2 και έμεινε εκεί πέρα, αρχίζει να αυξάνει σταδιακά το PSA. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του αρρώστου αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και νομίζω πως εκείνο το οποίο είπε ο κ. Βαρκαράκης, ο οποίος θέλει να κλείσει το μικρόφωνο του για να μπορούν και οι άλλοι και να μην μικροφωνίζουμε, και αν θέλει να το ξανανάψει, είναι θα κάνουμε κάποια επιπλέον αυτή τη δεδομένη στιγμή άλλη απεικόνηση. Τι είπατε, κύριε Χατζηχρήστο? Αν δεν είχε προβλέψει να κάνει την αγκυπλαστική, θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν διαφορετικά. Αλλά είναι, νομίζω πως είναι ένα σχεδόν πραγματικό και συνηθισμένο περιστατικό για αυτή την ιστορία. Το PSA μετά την ακτινοβολία είναι υπό LHRH ή χωρίς LHRH? Χωρίς LHRH. Έκανε την ακτινοβολία του, ήταν salvage, χωρίς να κάνει συνοδό. Εκείνο λοιπόν, ας πάμε λίγο σύντομα για αυτό το πράγμα, για την ιστορία της απεικόνησης, διότι η τρέλα υπήρχε, υπάρχει και προβλέπεται να γίνει ακόμα χειρότερη με την ιστορία της απεικόνησης όταν έχουμε πάρα πολύ χαμηλές τιμές του PSA. Για τέτοιου τύπου περιστατικό όπως σας το περιγράφω, πραγματικά στοιχεία στα guidelines δεν έχουμε. Έχουμε στοιχεία για την πρώτη βιοχημική υποτροπή που θα κάνει ένας άρρωστος. Και εκεί λοιπόν, και ας θεωρήσουμε ότι πιθανότατα ισχύουν αυτά τα πράγματα και για μια τέτοιου είδους περίπτωση. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τέτοιου είδους στοιχεία. Εκείνο λοιπόν που να θυμηθούμε ότι ο συνηθισμένος απεικονιστικός έλεγχος με bone scan και CT κοιλίας είναι συνήθως αρνητικός ασυμπτωματικός ασθενής με βιοχημική υποτροπή μετά από ακτινοθεραπεία ή από ριζική προστατεκτομή και προηγείται συνήθως των μεταστάσεων κατά 7 έως 8 έτη η βιοχημική υποτροπή. Άρα λοιπόν η πιθανότητα να βρούμε σε τέτοιους ασθενείς θετικό bone scan με PSA κάτω από 7 νανόγραμμα ανά ml είναι λιγότερο από 5%. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι οι αξονικοί και σκάνιοι ουστόδη θα έκαναν το 90% των παριστάμενων. Καμία αντίρρηση. Είναι η ιστορία της αμυντικής ιατρικής, της έξω από guidelines ιατρικής και επίσης τα πράγματα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει με τους αρρώστους μας για αυτά τα πράγματα, για αυτές τις καταστάσεις. Εκείνο το οποίο πάλι είναι δεδομένο ότι σε ολόκληρο τον κόσμο οι περισσότεροι άρρωστοι με βιοχημική υποτροπή υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία διάσωσης χωρίς να έχουν κάνει την οποιαδήποτε απεικόνηση. Εκείνο το οποίο όμως έρχεται τώρα, η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία μπορεί να ανιχνεύσει τοπικές υποτροπές στην προστατική κήτη, αλλά όταν έχουμε PSA κάτω από 0,5, η ευαισθησία που υπάρχει είναι αντιφατική ακόμα. Άρα λοιπόν είναι απλά και μόνο για να ησυχάσουμε το μυαλό μας. Αλλά όταν για να ησυχάσουμε το μυαλό μας θα δημιουργήσουμε ένα φοβερό φορτίο στο σύστημα υγείας, είτε ένα φοβερό ξεφόρτωμα στην τσέπη του αρρώστου, θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Και αρκετά πιο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε όσον αφορά τη χρήση του PET scan. Και εκείνο το οποίο να θυμόμαστε είναι ότι το PET scan με τη χολίνη, διότι ακόμα δυστυχώς υπάρχουν ουρολόγοι που γράφουν PET scan γλυκόζης, το οποίο είναι παντελώς άχρηστο στον καρκίνο του προστάτη, αλλά είναι δυστυχώς ακόμα το παραγγέλνουν. Να θυμόμαστε όμως ότι το PET scan χολίνης που είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα είναι λιγότερο ευαίσθητο από την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία όταν το PSA είναι κάτω από 1 νάνογραμμα ανά ml. Άρα λοιπόν, ή θα έχει κανείς ένα μαγνήτη πάνω από 2,5 τέσλα ή θα έχει πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία και μόνο αν αυτή είναι αρνητική,
όπως ισχύει αυτή τη στιγμή στη γραφειοκρατική διαδικασία για να πάρεις έγκριση για να κάνεις PET scan χολίνης, τότε μόνο θα μπορείς να πάρεις την έγκριση για αυτή την ιστορία. Γιατί θα πάει να ψάξει διαφορετικά πράγματα. Εκείνο το οποίο έρχεται και ήδη είναι διαθέσιμο σε κανένα δυο κέντρα στην Ελλάδα, στην Αθήνα τουλάχιστον, είναι το PET scan με PSMA. Εδώ πέρα έρχεται λίγο τα πράγματα να ανατραπούν, διότι φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος ιχνηθέτης, το PSMA, έχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία για να δει κανείς την υποτροπή, αλλά εκείνο το οποίο ακόμα οι μελέτες μας μπερδεύουν είναι ότι δεν εξειδικεύουν το ποσοστό των ασθενών με τοπικές μεταστάσεις έναντι των αποτέρων μεταστάσεων πάντοτε όταν το PSA είναι λιγότερο από 0,5. Αυτά λοιπόν είναι τα εισαγωγικά για να φτάσει η αντίστοιχη επιτροπή των guidelines των ευρωπαϊκών να πει ότι κοίταξε να δεις, όταν έχεις μόνο βιοχημική υποτροπή μετά από τη ριζική προστατεκτομή, επαναλαμβάνω, δεν είναι ακριβώς για την περίπτωσή μας, αλλά το παίρνουμε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, το να κάνεις την απεικόνηση είναι μόνο αν πρόκειται να σου επηρεάσει τα επόμενα θεραπευτικά βήματα. Και τα οποία θεραπευτικά βήματα να είναι ισχυρά δομημένα. Τότε, πραγματικά, το level of evidence και το πόσο ισχυρή είναι η σύσταση είναι πραγματικά ψηλή. Αν το PSA τώρα είναι πάνω από ένα νανογραμμ ένα ml, τότε συστήνεται η ιστορία της χρήσης του PET scan με το PSMA. Αυτό το πράγμα πρακτικά σε τι ουσιαστικά μεταφράζεται? Μεταφράζεται στο ότι θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ότι το PET scan με PSMA ιχνηθέτη θα πρέπει να αποζημιώνεται όταν υπάρχουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της νόσου. Να η χρησιμότητα των θεραπευτικών πρωτοκόλων που μπορεί να δημιουργήσουν ίσως μια γραφειοκρατία, αλλά θα γλιτώσουν αρρώστους και σύστημα από πάρα πολλά χρήματα αν γίνουν σωστά τα πράγματα. Άρα λοιπόν... Διονύση, να κάνω μια έτσι ερώτηση. Και γιατί να μην περιμένουμε όταν είμαστε στην γκρίζα ζώνη λίγο ακόμα που θα ανέβει το PSA πάνω από ένα, για να κάνουμε τότε μια εξέταση που έχει καλύτερη ευαισθησία? Μ' αρέσουν οι ψύχρεμοι άνθρωποι. Έτσι. Χρειάζεται, σε αυτή την ιστορία χρειάζονται δύο. Όπως και για το καλό σεξ χρειάζονται δύο, για να μην πούμε την άλλη ιστορία. Έτσι, χρειάζονται δύο ψύχρεμοι εδώ πέρα. Ένας ψύχρεμος άρρωστος και ένας ψύχρεμος γιατρός. Και δεν νομίζω πως είναι τόσο εύκολο κανείς να το πετύχει. Όχι ότι είναι αδύνατον, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει τον άρρωστον αυτόν να τον έχει κανείς απέναντί του και να τον εξομολογήσει και να εξομολογηθεί. Και εκείνο που χρειάζεται όταν λέω να εξομολογηθεί ο γιατρός είναι να πει ότι κοίταξε να δεις, αυτά που ξέρουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και όλα τα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε είναι εκείνο, εκείνο, εκείνο και το άλλο. Να παραδεχτεί κανείς την ιστορία. Εγώ εκείνο το οποίο απλό χρησιμοποιώ στη συνέντευξη με τον άρρωστο είναι ότι, κοίταξε να δεις, η σύγχρονη τεχνολογία δεν μας έχει βοηθήσει ακόμη να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε με ακρίβεια την πηγή παραγωγής αυτού του PSA. Και από εκεί και μετά, επίσης, ότι οι σύγχρονες μελέτες ακόμα δεν μας έχουν πείσει ότι αν παρέμβουμε νωρίτερα θα έχουμε καλύτερα ή χειρότερα αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, εάν μπορώ να τα στηρίξω, και γι' αυτό είναι η δουλειά που θα κάνουμε τώρα και όσο θα τρέχουμε το περιστατικό, είναι όντως αν έχουμε τέτοιου είδους στοιχεία. Γιατί μπορεί κάποια δεδομένη στιγμή να έρθει κάποιος και να μου πει ότι αν θα κάνω εγώ το PET scan με το PSMA και θα βρω εκείνους τους λεμφαδενίσκους οι οποίοι είναι στο επίπεδο του πάνω από το διχασμό της αορτής και θα πάω να τα χειρουργήσω αυτά τα πράγματα γιατί όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, ή θα πάω να κάνω ακτινοβολία εκεί πέρα, θα έχω καλύτερα αποτελέσματα. Σε τι βασίζεται, κυρίες και κύριοι, αυτός ο ισχυρισμός? Σε μια εργασιούλα της πλάκας με follow-up 6 μηνών πραγματοποιημένη στην Γερμανία, όπου που βάλανε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, όχι στο 0,05, αλλά στο 0,1.
Πόσα περιστατικά βάλανε σε αυτή την ιστορία? 45. Και στο εξάμηνο, λέει, είχαν καλύτερη πορεία όσον αφορά το PSA, άρα να πάμε βουρ να κάνουμε λεμφαδενεκτομές. Το πώς πρέπει να διαβάζει κανείς τις μελέτες για να μην τον πείθει ο κάθε ένας για αυτή την ιστορία. Μπορεί μετά από 5 ή 10 χρόνια, ναι, κάποιος που θα έχει, τα έχει μαζέψει και θα έχει κάνει τη σωστή μελέτη σε αυτή την ιστορία, να έρθει και να την κολλήσει στη μούρη, αν ζω και αν ασχολούμαι με την ουρολογία, που ελπίζω να ζω αλλά να μην ασχολούμαι με την ουρολογία, και να μου πει τι βλακίες που έλεγες τότε για αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί κανένας να με πείσει, είπαμε, και γι' αυτό το λόγο ξαναγυρνάμε, ότι ουσιαστικά η απεικόνηση και η εξειδικευμένη απεικόνηση είναι όταν πρόκειται να κάνει κανείς κάτι που αποδεδειγμένα θα αλλάξει την πορεία του αρρώστου. Γι' αυτό και πάντως εγώ προσωπικά, παρόλο που ξέρεις πολύ καλά ότι μιλάω με τον άρρωστο σε τέτοια θέματα που είναι πολύπλοκα εδώ να τα μιλήσουμε, του λέω: κοίταξε, εγώ θα ήθελα να περιμένουμε λίγο και να ξανακάνουμε ένα PSA. Πάρα πολύ και τότε ωραία. Να πάρω σε και νομίζω λοιπόν ότι... Και πολλοί που σε έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα λένε οκ, okay, ό,τι πεις για το. Εξαιρετικά. Και αυτό το πράγμα έγινε με το συγκεκριμένο άρρωστο, διότι αυτός, έχοντας ακόμη και το χαρακτηριστικό ότι σας θυμίζω ότι είχε διήθηση της κάψας, είχε μια εστιακή διήθηση της κάψας, δεν είχε κάνει κατευθείαν επικουρική ακτινοθεραπεία, του είπε ο γιατρός, περίμενε και περίμενε σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν το ότι έκανε ακτινοθεραπεία με βάση τα guidelines που λέει, α, υπερεύει, έφτασε το 0,5, ήρθε η στιγμή να κάνει αυτό που ονομάζουμε και early salvage ακτινοθεραπεία, το έκανε με βάση τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Άρα λοιπόν, για να δούμε αν συμφωνούμε, αν δημιουργούμε κάποια συμφωνία. Η μία άποψη λοιπόν που μπορεί να πει κανείς είναι ότι η πορεία που έχει ακολουθήσει ο άρρωστος μέχρι τώρα είναι η κλασική που ακολουθεί κάθε ασθενής με τέτοια χαρακτηριστικά. Θα έπρεπε όμως να είχε κάνει επικουρική ακτινοθεραπεία με ή χωρίς συνοδό ορμονοθεραπεία και θα είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του πλήρως τότε σε αυτό το πράγμα. Είναι η κριτική άποψη ότι δεν έκανε άμεσα την ακτινοθεραπεία. Η άλλη άποψη λέει ο τρόπος αντιμετώπισης είναι αποδεκτός και η νόσος είναι απόλυτα αντιμετωπίσιμη και τώρα. Δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή δυνητική απειλή για τη ζωή του, ειδικά μέσα στα πλαίσια της συνοδού νοσηρότητας. Κάποιοι που να... Ναι, παρακαλώ. Δεν πήγαμε ακριβώς βάσει των guidelines εδώ, γιατί είπαμε ότι αν δεν κάνουμε επικουρική αμέσως και κάνουμε early salvage, να είναι τουλάχιστον κάτω από 0,5. Αυτός εντάξει. Οπότε, το έκανε στο 0,8. Εντάξει. Νομίζω πως κάτι τέτοιου είδους παραλλαγές, να μην τρελαινόμαστε ότι... Αυτή τη στιγμή είναι 78. Λοιπόν... Τι πιστεύετε για αυτή την ιστορία? Ποιοι είναι υπέρ του Α? Ωραία. Και ποιοι είναι υπέρ του Β? Η πλειοψηφία. Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, μετά την ακτινοθεραπεία, το 0,2 PSA που έχει μείνει, θεωρούμε ότι αντιμετωπίστηκε ή ότι έχει απομακρυσμένη νόσο λόγω αυτής της μικρής 0,2? Εγώ θα ήθελα να μου το απαντήσετε εσείς αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει ήδη. Να μείνει δηλαδή τοπικά, να υπάρχει μικρομεταστατικές αιστείες, είτε... Δηλαδή το κριτήριο ακτινοθεραπείας στην salvage ακτινοθεραπεία, ότι κατέβηκε σε τιμή να δει 0,2, δεν σας καλύπτει? Όχι απόλυτα και όχι σίγουρα. Αν δούμε λιγάκι όλο το ιστορικό, φαίνεται ότι λόγω της πολύ χαμηλής αύξησης σχετικά του PSA, καθοδηγούμαστε λιγάκι για τοπική επέκταση, για τοπική υποτροπή, γιατί είχε μια καθυστερημένη άνοδο. Άλλωστε, με αυτό το σκεπτικό έκανε την ακτινοθεραπεία. Αλλιώς, αν είχε θεωρηθεί ότι είχε απομακρυσμένες μεταστάσεις, θα είχε κάνει ορμονοθεραπεία. Φαντάζομαι η ακτινοθεραπεία ήταν η κλασική που έχουμε και στις λεμφαδενικές αιστείες και στους λεμφαδένες. Πάρα πολύ κλασική. Πάντως υπάρχει αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, θα περίμενα να έχει πιο καλή ανταπόκριση. Μάλιστα. Το κρατάμε όμως στο μυαλό μας αυτή την ιστορία, ότι το γεγονός ότι έπεσε το PSA του μας λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα ακτινοβολήθηκε η περιοχή εκείνη η οποία παρήγαγε PSA με τον ΑΒ τρόπο. Έχουμε τη δυνατότητα να προβλέψουμε τον τρόπο με τον οποίο θα
συμπεριφερθεί ένας άνθρωπος μετά από τη ριζική προστατεκτομή. Η απάντηση είναι ναι, έτσι γίνεται. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα νομογράμματα, θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος με τα χαρακτηριστικά της νόσου που είχε, προεγχειρητικό PSA, δεδομένα από την παθολοανατομική έκθεση κλπ., είχε 83% πιθανότητα να μην έχει υποτροπή της νόσου στα 2 χρόνια, 55% πιθανότητα να μην έχει υποτροπή νόσου στα 5 χρόνια, 45% στα 7, 35% στα 10. Με τα δεδομένα εκείνα λοιπόν, κάποια στιγμή μας έλεγε αυτό το νομόγραμμα ότι κοίταξε να δεις, θα έχεις βιοχημική υποτροπή. Όμως το πιο σημαντικό πιστεύω από όλα είναι ότι είχε 97% έτσι και αλλιώς πιθανότητα να είναι ζωντανός στη 15ετία. Όταν έκανε τη ριζική προστατεκτομή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Έτσι. Γι' αυτό και έχουν την αξία αυτού του τύπου τα νομογράμματα. Συγχωρήστε με, αλλά η νευρικότητα που είπαμε, έτσι, ότι είμαι νευρικός πολύ. Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, εγώ θα συνηγορήσω ότι μια χαρά έκανε και περίμενε. Διότι δεν είναι άμυρη προβλημάτων η άμεση επικουρική ή adjuvant ακτινοθεραπεία, όπως την ονομάσουμε. Αλλά τα ερωτηματικά παραμένουν. Θα είχε ωφεληθεί από την adjuvant ακτινοθεραπεία ή από την early salvage και όχι να περιμένει να περάσει το 0,5 ή καλά έκανε και έκανε salvage ή και για ποιο λόγο να μην περίμενε μέχρι να εμφανιστούν οι μεταστάσεις σε αυτή την ιστορία. Νομίζω πως αυτά τα ερωτηματικά δογματικές απαντήσεις δεν μπορούμε να έχουμε. Τι μας λένε τα guidelines για αυτή την ιστορία? Ότι κοίταξε να δεις, η παρατήρηση, το να τον παρακολουθείς απλά και μόνο αυτόν τον άνθρωπο που έχει με βάση τα χαρακτηριστικά, όταν έχει καλά χαρακτηριστικά της νόσου, αυτά που ονομάζονται low risk futures, και ουσιαστικά τι αφορούν? Να έχει PSA doubling time πάνω από 12 μήνες, χρόνο μέχρι τη βιοχημική υποτροπή παραπάνω από 3 χρόνια, Gleason score μικρότερων ίσων του 7 και το στάδιο της νόσου να είναι μικρότερων ίσων του TAF3α. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα guidelines μας λένε, κοίταξε να δεις, μπορείς να περιμένεις. Τι είχε ο άρρωστος? Είχε PTAF3β νόσο, είχε Gleason score 7, χρόνο μέχρι την υποτροπή 5 χρόνια, PSA doubling time παραπάνω από 12 μήνες και σε εκείνη τη φάση είχε πάρα πολύ ικανοποιητικό προσδόκιμο επιβίωσης. Άρα λοιπόν, κατ' ουσίαν πληρούσε τα χαρακτηριστικά εκείνα της απλής παρατήρησης, να μην κάνει κανείς απολύτως τίποτα. Αυτή τη δεδομένη στιγμή τι μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για αυτό το πράγμα? Ότι όταν έχουμε κακά χαρακτηριστικά, με βάση αυτά που είπαμε, τότε προσφέρεται, του λέει, offer. Active, όταν έχει καλά χαρακτηριστικά, μπορεί να κάνει active surveillance. Και επίσης ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς αυτή την περίπτωση το να κάνει καθυστερημένη ακτινοθεραπεία διάσωσης. Ενώ αντίθετα, όταν τα πράγματα είναι χειρότερα, τότε μπορεί να προτείνει κανείς την ιστορία της άμεσης επικουρικής θεραπείας. Και εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί βάλαμε και να παίζει και το κομμάτι ότι θα πρέπει να κάνει άμεσα τότε ορμονοθεραπεία, είναι μην δώσετε αντιανδρογόνα σε μη μηδέν αρρώστους στους οποίους το PSA doubling time είναι πάνω από 12 μήνες. Κρατήστε το αυτό το πράγμα για να το έχετε σαν όπλο. Μην ξοδεύουμε τα όπλα μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε έναν άρρωστο με καλά χαρακτηριστικά εμπροκειμένου, παρά το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε την βιοχημική του υποτροπή. Και αν έρθουμε πραγματικά να συγκρίνουμε όλα αυτά τα πράγματα πάνω στα τελευταία guidelines, να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα της επικουρικής από την θεραπεία διάσωσης, παρότι οι τρεις μελέτες οι οποίες είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής έχουν δώσει χαρακτηριστικά υπέρ της άμεσης επικουρικής ακτινοθεραπείας, έχουν αρκετά τρωτά και επίσης νομίζω πως μέσα σε αυτά τα τρωτά δεν έχουν υπολογιστεί τα προβλήματα.
διότι υπάρχει κάποιος που να μην έχει δει άρρωστο, που να έχει υποφέρει τα πάνδυνα και να θέλει να βγάλει το γάλα της μάνας του μετά από επικουρική ακτινοθεραπεία. Αν δεν έχει δει, έτσι. Νομίζω πως όλοι σας έχετε δει τέτοιου είδους αρρώστους. Άσχετα αν οι φίλοι μας οι ακτινοθεραπευτές θέλουν να μας λένε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και ότι όλα είναι τέλεια και ότι όλα είναι πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μέχρι να τελειώσουν αυτές οι μελέτες, οι Radicals, οι Trog, οι Raves και οι Getuk 17, θα πρέπει να είμαστε αρκετά συντηρητικοί για το αν θα είμαστε τόσο φανατικά υπέρ της επικουρικής ακτινοθεραπείας. Έτσι θα πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Έχουμε όμως ωραία εργαλεία και για αυτή την ιστορία. Χρόνια πριν, λοιπόν, το 2007, βγήκαν αυτά τα νομογράμματα για να προβλέψουμε το πώς θα συμπεριφερθεί κάποιος κάνοντας ακτινοθεραπεία μετά. Μιλούμε για πάντοτε για σάλβατς τώρα σε αυτή την ιστορία και πάντοτε με το όριο του 0,5. Και πώς θα συμπεριφερθεί σε αυτή την ιστορία. Με το παλιό λοιπόν νομόγραμμα του 2007, ο άρρωστος αυτός, με τα δεδομένα τα οποία σας είπαμε προηγουμένως, είχε 65% πιθανότητα να είναι ελεύθερος προόδου της νόσου στην εξαετία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι πάνω από το 70 του πια. Έτσι, είναι στα 72-73 πόσο ήταν σε εκείνη τη φάση. Και το εκπληκτικό είναι ότι παρά την εξέλιξη των πραγμάτων, η ανανέωση αυτού του νομογράμματος με τα στοιχεία του 2016 από την ίδια ομάδα πλέον λέει ότι κάνοντας την ακτινοθεραπεία διάσωσης με όριο τα 0,5 έχεις 65% πιθανότητα στα 5 χρόνια να μην έχεις βιοχημική υποτροπή, έχεις 53% στα 10 χρόνια να μην έχεις υποτροπή, 6% να είσαι ελεύθερος μεταστάσεων στην πενταετία και 12%... Ναι, να έχεις μεταστάσει 6%, συγγνώμη. Και 12% να έχεις μεταστάσει στην δεκαετία. Άρα, αυτό το πράγμα, ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι δεν σημαίνει ότι αν το αφήσεις και καθυστερήσεις να κάνεις την ακτινοθεραπεία, ότι θα βρεθείς να είσαι με μια ταφόπλακα πάνω από το κορμάκι σου, ωραία και καλά. Αυτό είναι πάλι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο πρέπει να επικοινωνήσει κανείς με τον άρρωστο. Ότι δεν σημαίνει θάνατος η ιστορία της καθυστέρησης της ακτινοθεραπείας. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως έχουμε το πρόβλημα με το οποίο ξεκινήσαμε αυτόν τον άρρωστο. Έχουμε αυτόν τον άρρωστο ο οποίος έκανε τη ριζική προστατεκτομή, έκανε τη βιοχημική υποτροπή, έκανε την ακτινοθεραπεία του, τη σάλβατζ ακτινοθεραπεία του. Και ουσιαστικά τι γίνεται, έκανε μετά και πιθανότατα ξαναέκανε βιοχημική υποτροπή. Και αυτοί οι κύριοι που κάνανε αυτή την μεταανάλυση το 2017 βγαίνουν και λένε, κοιτάξτε να δείτε, εκείνο το οποίο ουσιαστικά τι έπρεπε να έχετε υπόψη, ότι αυτοί οι άρρωστοι που υποτροπιάσανε είναι εκείνοι οι οποίοι δεν κάνανε συνοδό ορμονοθεραπεία όταν κάνανε τη σάλβατζ. Άρα από όλους αυτούς τους παράγοντες κινδύνου έχουμε ότι όταν έχεις Gleason score πάνω από 7, ο άρρωστός μας είχε 7, αν έχεις το στάδιο πάνω από 3α, ήταν 3β, όχι φοβερά σημαντικό. Και όταν δεν έχει συνδυάσει τη σάλβατζ ακτινοθεραπεία με την ορμονοθεραπεία, τότε αυτό το πράγμα έχει μεγάλο κίνδυνο να έχει βιοχημική υποτροπή. Άρα από αυτά τα στοιχεία ο άρρωστος λέει δεν είχε κάνει συνοδό ορμονοθεραπεία τότε. Αυτό το πράγμα λοιπόν σε αυτή τη μεταανάλυση νομίζω πως είναι ικανό για να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε αυτή την ιστορία. Διότι το σκεπτικό με το οποίο είχαμε ξεκινήσει το να δώσει κανείς ορμονοθεραπεία ή όχι μαζί με τη σάλβατζ ακτινοθεραπεία είναι ότι ουσιαστικά επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να απεικονίσουμε κάτι ήταν στο γάμο του Καραγκιόζη. Και αν όχι στο γάμο του Καραγκιόζη, με ένα συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο λες τοπικά να ανοίξω και μετά τα πεδία στην περιοχή των λεμφαδένων και μέχρι εκεί.
διότι αυξάνεται και ο κίνδυνος των επιπλοκών και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ η ορμονοθεραπεία από την άλλη μεριά ουσιαστικά θα πάει και θα χτυπήσει και κάποια κύτταρα τα οποία θα βρίσκονται εκτός αυτού του πεδίου. Το σκεπτικό λοιπόν το οποίο πάντοτε είχα στο μυαλό μου εγώ και έλεγα για αυτό το πράγμα εναντίον της ορμονοθεραπείας είναι ότι εάν δω το οποιοδήποτε PSA μετά από αυτή την ιστορία δεν θα μπορώ να εκτιμήσω πού ήταν η πηγή παραγωγής του PSA. Και τελικά τη χαμηλή τιμή του PSA θα την έκανε η ακτινοθεραπεία ή η ορμονοθεραπεία. Και αυτό το πράγμα κατευθείαν θα μου έλεγε ότι άμα έβαζα την ταμπέλα μεταστατικός καρκίνος, δηλαδή εκτός του πεδίου της ακτινοβόλησης της τοπικής υποτροπής, εννοείται ότι με την ταμπέλα μεταστατικός καρκίνος την ορμονοθεραπεία θα έπρεπε να τη συνεχίσω σε ένα πολύ σημαντικό διάστημα μετά από αυτή την ιστορία. Αυτά λοιπόν τα πράγματα ανατράπηκαν από ό,τι φαίνεται. Άρα λοιπόν σε αυτό το ερωτηματικό εγώ θα έλεγα μάλλον θα έπρεπε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να το δικαιολογήσουμε σε αυτή την ιστορία. Θα πάμε λοιπόν και θα έχουμε όλα μας τα όπλα και θα πιάσουμε τα λέιζερ και με τους, πώς τους λέγανε αυτούς, τους Ghostbusters και λοιπά, να αρχίσουμε να σκοτώνουμε τα πάντα, έτσι, οπουδήποτε υπάρχουν τα φαντασματάκια σε αυτή την ιστορία. Έχουμε λοιπόν πλέον, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, γιατί πλέον είναι πολύ δεδομένα, ότι όταν έχουμε να κάνουμε ακτινοθεραπεία επικουρικά ή salvage, καλό, και ιδιαίτερα όταν είναι salvage, καλό είναι να έχουμε και συνοδό ορμονοθεραπεία. Και αυτά τα πράγματα έχουμε τις δημοσιεύσεις που έχει αποδείξει ότι όντως σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το γκλίζον, ανεξάρτητα από το PSA, το πριν, ανεξάρτητα αν υπήρχαν θετικά ή όχι χειρουργικά όρια, σε όλες τις περιπτώσεις τα πράγματα είναι καλύτερα όταν γίνεται και συνοδός ορμονοθεραπεία. Και άλλη ανεξάρτητη μελέτη πάλι έδειξε ότι τελικά η συνολική επιβίωση αυτών των αρρώστων είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα όταν δεν έχουμε δώσει τη συνοδό ορμονοθεραπεία και πάλι αφορώντας όλες τις υποομάδες σε post-hoc ανάλυση σε αυτό το πράγμα. Ορμονοθεραπεία πόσης διάρκειας? Μάλιστα. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλο ερωτηματικό. Εκείνο το οποίο αυτή τη δεδομένη στιγμή μιλάμε είναι για το περίφημο short term, έτσι, τους 9 μήνες. Έρχεται πολύ πρόσφατα, φέτος το 2018. Ναι. Για το χρονικό διάστημα της αεροδιάρκειας της ορμονοθεραπείας της Salvage, η αμερικάνικη μελέτη λέει για 6 μήνες LHRH και η γαλλική για 2 χρόνια μπικαλουταμίδη των 150 σαν μονοθεραπεία. Αυτές ήταν οι μελέτες και τα στοιχεία. Η ιστορία της μπικαλουταμίδης, σας θυμίζω ότι ήταν μια μελέτη της Άστρα, η οποία. Όχι, ουσιαστικά η Τσετούγκ μελέτη λέει για μπικαλουταμίδη των 150 σαν μονοθεραπεία. Σαν μονοθεραπεία, αλλά που δεν απέδειξε ουσιαστικά ποτέ την αξία της αυτή την ιστορία, σαν επικουρική σε αυτό. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά στεκόμαστε είναι ότι έχει τεράστια σημασία το γκλίζον. Δηλαδή με τους ακτινοθεραπευτές θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την ιστορία του γκλίζον, του γκλίζον σκορ. Σε γκλίζον 8 και πάνω νομίζω πως θα χρειάζεται να έχει κανείς παραπάνω από τους 9 μήνες και αυτό έχουν δείξει, ενώ στα εφτάρια φαίνεται ότι 6 με 9 μήνες είναι υπεραρκετοί. Όμως, εδώ πέρα θέλω να μείνετε. Είπαμε τα πράγματα που γινόντουσαν το 2017 προηγουμένως. 2018 έρχεται μια καινούργια μετα-ανάλυση δημοσιευμένη στο European Urology και λέει, κοίταξε να δεις, εντάξει, μην τα δραματοποιούμε τόσο πολύ τα πράγματα με την ιστορία της ορμονοθεραπείας μαζί με τη salvage ακτινοθεραπεία και μόνο τελικά οι άρρωστοι εκείνοι οι οποίοι έχουν επιθετικά χαρακτηριστικά στην όσο τους θα ωφεληθούν από τη συνοδό ορμονοθεραπεία. Όχι όλοι συλλήβδιν, όπως λέγανε τα προηγούμενα πράγματα. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αξίζει κανείς να το κρατήσει, διότι αρχίζει εδώ πέρα να μπαίνει το ερωτηματικό, η ανησυχία, η αμφισβήτηση, αν υπάρχουν παρενέργειες της ορμονοθεραπείας και δεν είναι μια θεραπεία την οποία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο άρρωστος και μπορεί κανείς να τη δίνει όσο θέλει και για οποτεδήποτε θέλει.
Άρα λοιπόν θα πρέπει και αυτό το πράγμα να το σκεφτούμε. Και εκείνο το οποίο αποδείχθηκε σε μια case control study είναι ότι πάλι σε αντίθεση με την τελευταία που σας είπα, πάλι 2018, ερχόμενη βέβαια από την ΑΠΟ Ανατολή, και από εκεί τα πράγματα δεν είναι πάντοτε εύκολα να πει κανείς ότι μπορεί να τα μεταφέρει τα δεδομένα και το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά φαίνεται σε αντίθεση με αυτό που σας είπα πάλι του 2018, ότι η προσθήκη της ορμονοθεραπείας στην ακτινοθεραπεία μετά από τη ριζική προστατεκτομή μας λέει εδώ πέρα ότι σαφώς βελτίωσε τα διαστήματα τα οποία ήταν ελεύθερα βιοχημικής υποτροπής. Και ότι θα πρέπει να είναι, λέει, όσον αφορά τη διάρκεια, sufficient duration για αυτό το πράγμα. Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα, αν δείτε, είναι ότι λέει η μία καμπύλη ήταν με ορμονοθεραπεία για 6 έως 12 μήνες και η άλλη καμπύλη που οδηγεί σε καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι εκείνη η οποία ήταν με ορμονοθεραπεία πάνω από 12 μήνες. Άρα λοιπόν νομίζω πως ακόμα σε αυτό το κομμάτι δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε αποτελέσματα τα οποία πέρα πάσης αμφισβητήσεως ότι μπορούμε δογματικά να πούμε το ένα ή το άλλο. Και ας είμαστε στο μέσο όρο ουσιαστικά σε αυτή την ιστορία. Άρα έρχεται η ομάδα του καρκίνου του προστάτη, προχώρησε και έκανε μία μετανάλυση, μία συστηματική ανασκόπηση, για να μπορέσει να δώσει στα επόμενα guidelines μια πιο καλή οδηγία για το τι θα κάνουμε σε σχέση με την ορμονοθεραπεία και με έναν αρκετά περίπλοκο τρόπο, λέει ότι κοίταξε να δεις, επιβεβαιώνει την προηγούμενη μεταανάλυση που σας έδειξα στο European Urology, ότι δεν είναι όλοι οι άρρωστοι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν το πλεονέκτημα στην επιβίωσή τους ή στο διάστημα ελεύθερο βιοχημικής υποτροπής με τη συνοδό ορμονοθεραπεία και ότι ουσιαστικά περιμένετε πάλι τις μελέτες αυτές που λέγαμε προηγουμένως που θα απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Αντί να λέμε όχι, πάλι μας λένε και καινούργιες μελέτες και στο μέλλον και όλα τα υπόλοιπα, ας το αξιολογήσουμε θετικά με την έννοια ότι δεν αφήνουν κανέναν δογματικό άνθρωπο να πει ό,τι του καπνίσει σε αυτή την ιστορία. Να βγει και να πει ότι ντε και καλά και σώνει, αυτός έπρεπε να πάρει ορμονοθεραπεία. Με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορεί να πει και ο άλλος ότι δεν έπρεπε να πάρει ορμονοθεραπεία μαζί. Έτσι. Να είμαστε πάλι, όχι στη θολούρα, αλλά στο ότι χρειαζόμαστε πραγματικά ισχυρά data για αυτό το πράγμα. Πάλι στον άρρωστό μας όμως, ο οποίος παρά τη salvage ακτινοθεραπεία πήρε και 68 gray, δεν έμεινε στα 62 που δίνανε παλιότερα. Πήρε λοιπόν το 68 gray το 2016, εμφανίζει σταδιακή αύξηση του PSA, όπως το είπαμε προηγουμένως. Κάνουμε τον υπολογισμό του PSA doubling time. Θέλω να ρωτήσω πόσοι από εσάς μπαίνετε στον υπολογιστή σας για να βάλετε τα data και να υπολογίσετε το PSA doubling time στους αρρώστους σας. Μάλιστα. Συμβουλή, αν θέλετε, κάντε το συστηματικά. Αν έχετε τέτοιου είδους αρρώστους που τους παρακολουθείτε μετά από την εφαρμογή της οποιασδήποτε θεραπείας, είναι πολύ σημαντικό, θα ξέρετε πολύ καλύτερα το τι έχει ο άρρωστός σας εάν υπολογίζετε το PSA doubling time. Είναι πάρα πολύ εύκολο από ένα calculator που έχει το Memorial Sloan Kettering. Βάζεις πανεύκολα τα τέτοια και με το πάτημα ενός κουμπίου στον υπολογιστή σου βγάζει και μπορείς να το τυπώσεις και να το δώσεις και στον άρρωστό σου και ούτω καθεξής. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να το έχει κανείς. Εύκολο, πανεύκολο, ακόμα και από το τηλέφωνό του μπορεί να το κάνει κανείς έτσι τώρα πια σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος μας προβληματίζει διότι πλέον αυξάνεται το PSA του και μετά την
ακτινοθεραπεία διάσωσης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα τον ανδρογονικό αποκλεισμό. Θα μπορεί να περιμένει μέχρι την ακτινολογική επιδείνωση της νόσου με δεδομένο ότι έχει και μια σημαντική συνοδονοσυρότητα. Είναι ψιλοπαχύσαρκος, διαβητικούλης με την αγκιοπλαστική του. Αλλά επειδή τριγυρνάμε και δεξιά και αριστερά, εκείνο που κατάλαβα από το τελευταίο συνέδριο ή από τις τελευταίες αθηναϊκές ουρολογικές ημέρες, εγώ εκείνο που κατάλαβα είναι ότι στους μη-μηδέν μπορώ να τους δώσω ενζαλουταμίρι και να πάνε καλύτερα. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Σωστό ή λάθος? Ποιος θα ήθελε να το σχολιάσει? Ξαναδείτε λίγο αυτόν τον άρρωστο. Έχει κάνει ριζική προστατεκτομία, έχει κάνει βιοχημική υποτροπία, έχει κάνει σάλβατζ. Ναι, κύριε Καλογερόπουλε. Δεν είναι, πρώτα-πρώτα δεν είναι καστρέτη ρεζίστανο ο άρρωστος. Δηλαδή δεν έχει πάρει ορμονοθεραπεία. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Δεν έχει πάρει ορμόνες. Δεν είναι ευνουχοάντοχος καρκίνος. Έτσι. Ακόμα δεν ο άνθρωπος αυτός είναι hormone naive. Δεν έχει πάρει καμία ορμονοθεραπεία. Άρα λοιπόν να θυμηθούμε ότι όταν μιλάμε για ενζαλουταμίδη πιθανότατα στο μέλλον σε μη-μηδέν, δίπλα στο μη-μηδέν είναι μεταστατικός, δίπλα στο μη-μηδέν είναι ευνουχοάντοχος καρκίνος. Έχει πάρει προηγουμένως ορμονοθεραπεία και έχει κάνει βιοχημική υποτροπή. Και απλά και μόνο δεν έχει απεικονίσει κάτι ακόμα ή με τα συνηθισμένα πράγματα. Έτσι, άρα λοιπόν μπαίνει ένα χ σε αυτή την ιστορία της ενζαλουταμίδης. Θα ήθελα λοιπόν να μου σχολιάσει κανείς τι θα κάνει. Το α ή το β, αφού διαγράψαμε κατευθείαν το γ. Ο άρρωστος είναι αγχωμένος, μας λέει ο κύριος Βαρκαράκης. Νομίζω πως δεν υπάρχει άρρωστος που να μην είναι αγχωμένος. Όταν είσαι 70 τόσο χρονών, έχεις περάσει την ιστορία της αγκιοπλαστικής. Όταν έχεις περάσει από τη μονάδα εντατικής για καρδιολογικά θέματα, σκέφτεσαι και τη ζωή σου και λίγο διαφορετικά μετά. Είναι διαβητικούλης. Άρα λοιπόν δεν θα το σκεφτείτε αυτόν τον άρρωστο από την ηλικία των 40. Έτσι. Δεν μπορείτε να μπείτε στη θέση του, γιατί ήδη ο άνθρωπος αυτός βλέπει την απειλή του θανάτου. Την έχει νιώσει. Έχει νιώσει έτσι την καυτή ανάσα του θανάτου ή την κρύα ανάσα, όπως θέλετε πείτε το. Ανάλογα αν θα πάει στο όπο χλωερό και τέτοιο και αναψύξιος ή θα πάει στην κόλαση που σκέφτεται σε αυτή την ιστορία. Και δεν σκέφτεται σαν και εσάς. Έτσι, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος από εσάς. Νομίζω πως ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το έχουμε στα υπόψη. Άρα λοιπόν, ναι, είναι αγχωμένος, κύριε Βαρκαράκη. Και έχει απόλυτο δίκιο να είναι αγχωμένος. Εσείς τι θα κάνετε όμως γι' αυτό? Εσείς το Β, σαφέστατα, μάλιστα. Θα πρέπει να το αιτιολογήσετε. Νομίζω ότι περισσότερο κινδυνεύει από τα υπόλοιπα παρά από τον καρκίνο του προστάτη. Μάλιστα. Δεν είχε τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Νομίζω πως αν κάνουμε ψηφοφορία, μάλλον θα είμαστε λίγο μοιρασμένοι σε αυτή την ιστορία. Εκείνο το οποίο μπαίνει σαν προβληματισμό λοιπόν σε αυτούς τους καινούργιους αρρώστους, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι θεραπευτικές αντιμετωπίσεις είναι της τελευταίας 20ετίας. Άρα λοιπόν η συσσόρευση περιστατικών που έχουν κάνει η ριζική προστατεκτομή και υποτροπιάζουν και μετά την υποτροπή που έχουν κάνει η ακτινοθεραπεία και μετά ξανά υποτροπιάζουν και ζουν ακόμα σε αυτή την ιστορία, δεν είναι πάρα πολύ, τόσο πάρα πολύ, ώστε να έχουμε ισχυρά στοιχεία για αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι τι παράμετρο θα πρέπει να υπολογίσουμε για να είμαστε πιο σωστοί. Θα πρέπει να υπολογίσουμε τα ποσοστά γενικώς ανάπτυξης απότερων μεταστάσεων. Τόσο τις 100 ανέπτυξαν μεταστάσεις μετά από πόσο χρόνο. Ο χρόνος μέχρι την ανάπτυξη των απότερων μεταστάσεων.
Είναι 6 μήνες κατά μέσον όρο, είναι 9 μήνες, είναι 14 χρόνια, έτσι πόσο είναι. Ποια είναι τα ποσοστά ανάπτυξης ευνουχοάντοχου καρκίνου και ο χρόνος μέχρι την ανάπτυξη του ευνουχοάντοχου καρκίνου. Και βέβαια, τέλος, η ειδική ως προς την όσο επιβίωση και η συνολική επιβίωση. Θα πιστεύει κανείς μόνο μελέτες που έχουν όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Αν σας κρύβουν οι ερευνητές οποιοδήποτε από όλα αυτά τα πράγματα, βάλτε ψήλους στα αυτιά σας. Έτσι. Αρχίστε λίγο να αμφισβητείτε ότι δεν τα κάτι θέλουν, κάτι δεν μαζέψανε καλά και εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε για να έχουμε όλα τα δεδομένα για να κρίνουμε είναι όλες αυτές τις παραμέτρους. Έτσι, θα πρέπει να μας τα παρουσιάσουν κάποιος ωραία και καλά. Ελάχιστες οι δουλειές οι οποίες υπάρχουν για να μας δείξουν πρώτα-πρώτα την φυσική πορεία της νόσου. Διότι για να αποφασίσει κανείς την οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση, εκείνο το οποίο θα έπρεπε να ξέρει πρώτα απ' όλα είναι ότι αν δεν κάνει θεραπευτική παρέμβαση, πώς θα πάει ένας άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν, δείτε, ότι οι προβληματισμοί αυτοί είναι τωρινοί. Μάρτιος του 18, BJU International, η πρώτη μελέτη η οποία μας δείχνει το πώς εξελίσσεται ένας άρρωστος μετά που έχει κάνει τις διαδοχικές βιοχημικές υποτροπές όπως τον περιγράψαμε για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο μαθαίνουμε από αυτή την ιστορία είναι ότι ο διάμεσος χρόνος μέχρι την ανάπτυξη των απότερων μεταστάσεων μετά από τη δεύτερη βιοχημική υποτροπή και η διάμεση συνολική επιβίωση είναι πάνω από 9 χρόνια και 13 χρόνια αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο σαν πρώτη πληροφορία σε αυτό το πράγμα, τι λέει? Λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μπροστά του να ζήσει. Κατά μέσον όρο. Έτσι, κατά μέσον όρο. Αλλά είναι σημαντικό ότι είναι διάμεση τιμή, όχι η μέση τιμή. Είναι πολύ πιο σωστό στατιστικά αυτό το πράγμα που μας δίνει τη διάμεση τιμή προκειμένου. Και επιπλέον, εάν πάρουμε τώρα και τους γκρουπάρουμε αυτούς τους αρρώστους ανάλογα με το πόσους παράγοντες κινδύνου έχουν και ποιους υπολογίζει εδώ πέρα η συγκεκριμένη μελέτη σαν παράγοντες κινδύνου, αυτούς οι οποίοι έχουν γκλίζων 8 έως 10 στο παθογνωμικό παρασκεύασμα, όταν έχουν το χρόνο μέχρι τη δεύτερη βιοχημική υποτροπή να είναι λιγότερο από ένας χρόνος ή να έχουν την αποτυχία παρά τη συνοδό ορμονοθεραπεία όταν κάνανε τη σάλβατζ ακτινοθεραπεία, αυτοί είναι οι προγνωστικοί παράγοντες που υπολογίσανε. Και δείτε τη διαφοροποίηση όταν έχει έναν, δύο ή μηδέν, ένα ή δύο κακούς προγνωστικούς παράγοντες. Όταν έχει μηδέν κακούς προγνωστικούς παράγοντες, η ειδική ως προς την όσο επιβίωση είναι εξαιρετική. Ακόμα και αν έχει κάνει μεταστάσεις, γιατί δείτε ότι η αντίστοιχη εδώ πέρα καμπύλη αφορά όταν είναι ελεύθερος μεταστάσεων ή όχι. Ακόμα λοιπόν, όταν συγκρίνουμε αυτό το πράγμα, τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν και δεν πεθαίνουν από καρκίνο παρά το γεγονός ότι έχουν μεταστάσεις. Έτσι, αυτό να το ερμηνεύσουμε κατευθείαν. Μήνυμα κατευθείαν ότι, ξανά, ότι οι άρρωστοι με δεύτερη βιοχημική υποτροπή μετά από όλη αυτή την ιστορία και ειδικά όπως ο άρρωστός μας που είχε γκλίζον 7 σας θυμίζω, που είχε ένα διάστημα μέχρι τη δεύτερη βιοχημική υποτροπή που ήταν πάνω από ένας χρόνος και που δεν είχε κάνει καν συνοδό ορμονοθεραπεία σε αυτή την ιστορία όταν είχε κάνει την σάλβα της ακτινοθεραπεία, παρόλα αυτά ανήκει σε αυτήν την κατηγορία η οποία είναι με τους ελάχιστους προγνωστικούς παράγοντες κινδύνου για αυτή την ιστορία. Άρα έχει προοπτικές ζωής. Έτσι, και να μην πεθάνει από τον καρκίνο του. Μια αντίστοιχη δουλειά δημοσιευμένη το Δεκέμβρη του 2017, πάλι για αυτά τα πράγματα, ουσιαστικά να μην σας μπερδεύω με τα νούμερα, είναι διαθέσιμα άλλωστε όποτε θέλετε να τα δείτε αναλυτικότερα σε αυτή την ιστορία, δίνουν ότι οι προοπτικές στο να έχει το progression free survival, το cancer specific survival, το distant metastasis free survival, όλα αυτά τα πράγματα είναι υπέρ του. Έτσι. Όταν έχει λοιπόν ακόμα και σε μεταστάσεις να είναι
94% στα 5 χρόνια σε αυτόν ο οποίος είναι 78 χρονών, παχύσαρκος, διαβητικός και με αγκιοπλαστική. Εντάξει. Πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ αισιόδοξος για το τι θέλει να κάνει από εκεί και μετά. Δεν χρειάζεται να το δούμε αυτό το πράγμα. Άρα το μήνυμα σε αυτήν την ιστορία είναι ότι εκείνο το οποίο μένει να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε ορμονοθεραπεία. Και συγχωρήστε με γι' αυτό, αλλά ήθελα να δω. Όχι. Λοιπόν, έχουμε δουλειές που να μας λένε πώς θα συμπεριφερθεί κάποιος αν του κάνουμε salvage πλέον ορμονοθεραπεία μετά από αυτή τη δεύτερη βιοχημική υποτροπή. Και έχουμε μία δουλειά δημοσιευμένη, δείτε, πάλι 2018, προηγουμένως τίποτα, μηδέν. Τίποτα ανακοινώσει, δημοσιεύσει για αυτό το πράγμα. Τίποτα, γιατί στο BMC, πώς το κάνουμε. Σε αυτό ουσιαστικά δεν μπορώ να μπω στην λογική. Γιατί κάποιου, να μείνει σε καλύτερο περιοδικό, δηλαδή. Γιατί δεν πήγε σε καλύτερο περιοδικό, εντάξει, Γιάννη μου, τι να σου πω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πώς υποδηλώνει τίποτα για την ποιότητα, τι. Μπορεί και να υποδηλώνει. Αλλά γιατί αυτή τη στιγμή. Δείτε, το πρώτο πράγμα κριτική που μπορεί κανείς να κάνει σε αυτή την ιστορία είναι πόσοι άρρωστοι ήταν σε αυτή τη μελέτη μέσα. Έτσι, 31 και 50, 81. Δεν είναι λίγη, δεν είναι και πολύ όμως. Για μια νόσο σαν τον καρκίνο του προστάτη, που έχει με τον τρόπο που εξελίσσεται και με τις διαφορές που μπορεί να έχει στα inclusion criteria το τι αρρώστους και με την ετερογένεια της νόσου το κυριότερο απ' όλα, νομίζω πως είναι πάρα πολύ λίγα εν προκειμένου. Εδώ λοιπόν οι κύριοι αυτοί τι λένε, ότι επειδή το να κάνει κανείς salvage ορμονοθεραπεία μετά από σε τέτοιου είδους περιπτώσεις βελτιώνει το διάστημα που είναι ελεύθερο ακτινολογικής υποτροπής. Διότι ακόμα έχουμε το δεδομένο ότι είναι βιοχημική υποτροπή. Στην απεικόνηση είναι αρνητικός, έτσι όπως τα είχαμε πει για αυτά τα πράγματα. Με το συνηθισμένο τρόπο απεικόνησης, έτσι. Όχι PET, PSMA κλπ. Έτσι, την κλασική απεικόνηση για αυτά τα πράγματα. Και καταλήγουν ότι χρειάζονται και επιπλέον. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ένας πληθυσμός που οι φαρμακευτικές εταιρείες τους αρέσει. Έτσι, το θέλουν. Άρα λοιπόν έχουμε δεδομένα, υπάρχει υπό εξέλιξη αυτή η μελέτη EMBARK, η οποία είναι φάσης 3, η οποία τι κάνουν, σε αυτές τις περιπτώσεις σου λέει να κάνω τον διαχωρισμό, να κάνω το randomization και να τους δώσω από εκεί και μετά το τι θα τους δώσω. Η μία περίπτωση είναι να τους δώσω ενζαλουταμίδη, η άλλη να τους δώσω ενζαλουταμίδη συν λεωπρολίδη, η άλλη πλασέμπο συν λεωπρολίδη και να δούμε το πώς θα εξελιχθούν. Υπό εξέλιξη για αυτή την ιστορία. Είναι το πόσο νωρίτερα έρχονται τα καινούρια φάρμακα, έτσι, σε νωρίτερα στάδια της νόσου. Να το έχουμε υπόψη μας ότι συμβαίνει αυτή η ιστορία και το ίδιο συμβαίνει και βέβαια δεν μπορούσε να είναι ο ένας και να μην είναι ο άλλος. Στη Stampede λοιπόν έχουν βάλει και ARM που να λέει ότι αν προσθέσεις αμπειρατερώνει ή ντοσε ταξέλι σε αυτούς οι οποίοι θα πάρουν ορμονοθεραπεία έτσι κι αλλιώς και έχουν κάνει αυτή τη δεύτερη βιοχημική υποτροπή. Να δούμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για να δούμε και αυτές τις μελέτες το πώς θα εξελιχθούν και το πότε θα μας δώσουν αποτελέσματα. Εκείνο που σας έχω βάλει αυτό το καταλογάκι, το οποίο το ξέρετε όλοι σας απ' έξω και με κατωτά, αλλά νομίζω πως είναι ήρθε ο καιρός να μην είμαστε εύκολοι στην αντίληψη ότι η ορμονοθεραπεία είναι άμυρη παρενεργειών. Αυτό νομίζω πως ήταν μια ιστορία του πολύ πολύ παρελθόντος, την οποία οι σύγχρονοι ουρολόγοι οφείλουν να την ανασκευάσουν και να βάλουν τα κουτάκια καλύτερα στη σειρά και να πούνε ότι η ορμονοθεραπεία καλή, χρυσή και άγια, μεν, με κάποιες παρενέργειες δε. Και είναι μια σειρά από ιστορίες που υπάρχουν. Εκείνο το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ για να το δέσω και με τον άρρωστό μας αυτή την ιστορία είναι η νοσηρότητα όσον αφορά το καρδιαγγειακό. Αυτό λοιπόν
θα πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας και πριν αρχίσουμε τους αφορισμούς ότι αφορά όλους τους αρρώστους. Όχι, δεν αφορά όλους τους αρρώστους. Αφορά όμως εκείνους τους αρρώστους με καρδιαγγειακή νόσο. Δεν είναι ότι θα προκαλέσει καρδιαγγειακή νόσο η ορμονοθεραπεία, αλλά εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να δημιουργηθούν προβλήματα σε αυτούς που έχουν ήδη καρδιαγγειακή νόσο. Άρα λοιπόν το να ξέρουμε τον άρρωστό μας, όπως έλεγε ο παππούς ο Ιπποκράτης, έχει τεράστια σημασία εν προκειμένου σε αυτή την περίπτωση. Και έχει έρθει και μία τελευταία συστηματική ανασκόπηση ακριβώς αυτού του θέματος, τι γίνεται με την ορμονοθεραπεία όταν έχουμε μη μεταστατική νόσο, δηλαδή ένα κλασικό παράδειγμα αυτών των αρρώστων που έχουν περάσει όλη την γκάμα της αντιμετώπισης και έχουν κάνει τελικά τη βιοχημική τους υποτροπή και είναι με μη μεταστατική νόσο. Το τονίζω για αυτό το πράγμα ακόμα. Τελικά, τι θα γίνει με την ορμονοθεραπεία, και πάλι έρχεται η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή αντίστοιχη από τα Ευρωπαϊκά Guidelines που να μας επιστήσει την προσοχή ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να συνεκτιμάς μια σειρά από παράγοντες για να μπορείς τελικά να προσωποποιήσεις την κατηγορία κινδύνου στην οποία ανήκει ο αρρωστός σου. Θα πρέπει να συνυπολογίσεις την ηλικία, τη συνοδό νοσηρότητα, τις προτιμήσεις του αρρώστου με βάση αυτά που θα του πεις τι θα πάθει ή δεν θα πάθει, και να συνεκτιμήσεις επίσης και ειδικά της νόσου χαρακτηριστικά, όπως είναι το Gleason Score, το PSA Doubling Time, και όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα πάρεις υπόψη. Και με βάση αυτό δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε σαφή συμπεράσματα για να δώσουμε οδηγία αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να πάρει ορμονοθεραπεία σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση της ζωής του αυτός ο άρρωστος. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Άρα λοιπόν, αν θελήσει κανείς να συνοψίσει αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι η αντιμετώπιση της βιοχημικής υποτροπής μετά από την αρχική ριζική αντιμετώπιση αλλά και την εφαρμογή θεραπείας διάσωσης χρειάζεται γνώση, χρειάζεται σύνεση και χρειάζεται στρατηγικό σχεδιασμό. Διότι σε αυτή την ιστορία μπορεί να αισθάνεται σαν τον μεγάλο Ναπολέοντα που είναι έτοιμος να νικήσει τα πάντα, αλλά να θυμόμαστε ότι υπήρχε και ο Ρώσικος χειμώνας που τον ανάγκασε να υποχωρήσει με τις απίστευτες απώλειες για αυτή την ιστορία. Και επίσης ότι ο καρκίνος του προστάτη, ακόμα και αν καταφέραμε και τον ομαδοποιήσαμε με αυτή την ιστορία, να θυμόμαστε ότι έχει μια φοβερή ετερογένεια. Άρα λοιπόν η σωστή επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής αντιμετώπισης χρειάζεται σαφέστατη εκτίμηση της επιθετικότητας. Το γατούλι από τον άγριο γατούλι. Έτσι. Χρειάζεται σαφέστατα να πει κανείς ο άρρωστός μου είναι αυτό και απλά και μόνο μου βγάζει τα δοντάκια, ή αν πέσω σε αυτά τα δοντάκια μάλλον την έχω βάψει σε αυτή την ιστορία. Και βέβαια μην ξεχνάμε την ιστορία των πειρασμών, και δεν ήταν μόνο το μήλο της Εύας για αυτή την ιστορία οι πειρασμοί. Οι πειρασμοί έρχονται από την πίεση, από την ιστορία να είμαι στην πρωτοπορία, από το οτιδήποτε, να χρησιμοποιήσω τα καινούργια πράγματα, να χρησιμοποιήσω καινούργιες απεικονιστικές μεθόδους και να χρησιμοποιήσω και καινούργιες θεραπευτικές αγωγές, ακόμα και να συνδυάσω πράγματα. Εκείνο το οποίο οφείλουμε, πιστεύω, ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι κινδυνεύουμε με πρώιμη εξάντληση των διαθέσιμων όπλων. Είναι σημαντικό να έχει κανείς την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι στην εφεδρεία για να χρησιμοποιήσει. Αλλά ένα άλλο περίεργο πράγμα, το οποίο νομίζω πως πρέπει να αρχίσουμε να αξιολογούμε, είναι αυτό ακριβώς που έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση των βιολογικών χαρακτηριστικών της νόσου. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Εννοώ ότι υπάρχει μια θεωρία, της οποίας είμαι φανατικός οπαδός, εδώ είναι απλά και μόνο υποκειμενισμός, που λέει ότι με κάθε θεραπεία που κάνουμε στον καρκίνο του προστάτη, τον αλλάζουμε. Έτσι. Αλλάζουμε τα χαρακτηριστικά του, τα βιολογικά, σε αυτή την ιστορία, ακόμα και αν είναι απλή ορμονοθεραπεία, η πιο απλή ορμονοθεραπεία, ή ακόμα και εκτινοθεραπεία. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν είχατε δει τις παλιές ταινίες με τα... όταν με τα γκρέμλις, έτσι, αυτό το χαριτωμένο πλασματάκι, το ήσυχο, ωραίο και καλό, όταν του έριχνες νερό τα μεσάνυχτα, γινότανε αυτός ο τύπος από εδώ πέρα.
και ήταν εκείνος ο οποίος κατέληγε να κατακρεουργεί τα πάντα. Εγώ αυτά είχα να πω για αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Τρίφωνα. Τον ασθενή. Πού τον πάτε πιο κοντά. Εσείς, μάλλον αυτόν τον ασθενή. Σε επίπεδο προσωπικό τώρα. Γιατί από εκεί και μετά, από τη στιγμή μετά από που, αυτά που, ακούσαμε... που νομίζω πως με τα χαρακτηριστικά τα οποία έδωσα σε αυτόν τον... Αυτός ο άρρωστος είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι δεν έχουμε δογματικές και τελειωτικές απόψεις για την πορεία κάποιων αρρώστων με καρκίνο του προστάτη. Δεν έχουμε το δικαίωμα γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία. Θα κουβέντιαζα λοιπόν μαζί του πολύ αναλυτικά ότι κοίταξε να δεις, η συνοδός νοσηρότητά σου είναι τέτοια που... Θεωρώ ότι η ορμονοθεραπεία το μοναδικό που θα σε κάνει είναι απλά και μόνο να κοιμάσαι ήσυχα επειδή το PSA σου θα είναι μηδέν. Αλλά από την άλλη μεριά δεν αισθάνομαι ότι θα ήμουν καλός γιατρός εάν απλά και μόνο σου έγραφα ορμονοθεραπεία έτσι στα καλά καθούμενα. Ας δούμε και να περιμένουμε την εξελιξιμότητα αυτής της ιστορίας. Εδώ είμαστε να το ξαναδούμε μετά από 4 μήνες. Εδώ είμαστε να το έχουμε αυτό το όπλο όποτε θελήσουμε, αλλά ας μην εξαντλήσουμε το όπλο αυτό τόσο γρήγορα. Αν ρωτήσει αν αυτή η αναμονή έχει... Μάλιστα. Για την όσο μου... Σαφέστατα είναι το ερωτηματικό το οποίο έχουν και αν οι άρρωστοι. Μπορώ να κάνω... Δεν θα αποκτήσω μεταστάσεις, γιατρέ. Σαφέστατα έχεις τον κίνδυνο αυτό. Αλλά ακόμα κι αν τις αναπτύξεις τις μεταστάσεις και μπορέσουμε να τις αναδείξουμε, δεν έχουμε χάσει κανένα τρένο, διότι τότε θα εφαρμόσουμε αυτή τη θεραπεία και θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Βάζοντας πάντοτε τον προβληματισμό ότι κοίταξε να δεις, δεν είμαι ο Θεός για να σου απαντήσω σε αυτή την ιστορία και ότι η πρόβλεψη και η πρόγνωση της πορείας της νόσου δεν είναι πάντοτε εφικτή και δυνατή και ότι το επιχείρημα να έχουμε όπλα να πολεμήσουμε. Διότι από την άλλη μεριά η λογική αυτού του περιστατικού είναι ότι πιστεύω ότι με την πίεση των καινούριων φαρμάκων έχει δημιουργηθεί μια αντίληψη ότι έχουμε τη δυνατότητα παράτασης της ζωής και αντιμετώπισης της νόσου ακόμα και όταν είναι ευνουχοάντοχη σε σχέση με το παρελθόν, γιατί λέμε και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, πιστεύω, επακριβώς ότι το κομμάτι εκείνο της πορείας της νόσου όταν είναι πλέον μεταστατική ευνουχοάντοχη είναι αρκετά προβληματική και σε ποιότητα ζωής και σε διάρκεια. Παρακαλώ. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Καταρχήν θέλω να πω ότι συμφωνώ 100% απόλυτα με ό,τι έχετε πει. Απλά λίγο τώρα να κάνω για το συνήγορο του διαβόλου. Σε περίπτωση που κάναμε λόγω τώρα της έξαρσης και όλων των απεικονιστικών εξετάσεων και ούτω καθεξής, στο συγκεκριμένο άρρωστο, σε περίπτωση που κάναμε ένα PET PSMA ή ένα whole body MRI ή οτιδήποτε τέτοιο και ανεβρίσκαμε μεταστατικές αιστείες, που πολύ πιθανόν ανεβρίσκαμε γιατί τις υποψιαζόμαστε. Είναι δεδομένο, περίπτωση... όταν υπάρχει PSA, είναι δεδομένο ότι από κάπου παράγεται. Το αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να τις αναδείξουμε είναι απλά και μόνο αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Εκεί λοιπόν έρχεται να ορίσουμε την περίφημη ολιγομεταστατική νόσο και αν θα αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε στην ολιγομεταστατική νόσο πρώιμα ή όχι, αν θα είμαστε με επιθετικό τρόπο του τύπου του χειρουργείου ή αν θα είμαστε με την ακτινοθεραπεία ή μόνο με την ορμονοθεραπεία. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να ξαναγραφτούν οι ιστορίες, πρέπει να ξαναγραφτούν τα βιβλία. Για ποιο λόγο? Αν έρθουν πιο νωρίς όλες αυτές τις θεραπείες με βάση τις καινούργιες απεικονίσεις, θα πρέπει να γράψουμε ένα χ σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία λέγαμε για τη φυσική πορεία της νόσου όσον αφορά την εξέλιξη σε μεταστατικό χόρμον ναΐβ και ακολούθως σε μεταστατικό ευνουχοάντοχο και όλα τα υπόλοιπα. Διότι κανείς δεν θα μπορέσει να μας πει και να μας πείσει, αν είμαστε λίγο κριτικοί απέναντι σε αυτά τα πράγματα, ότι όντως ισχύουν αυτά τα οποία ίσχυαν όταν τα κάναμε πιο αργά αυτά. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν ευθύς εξ αρχής όλες αυτές οι μελέτες και με έμφαση στο overall survival και στο cancer specific survival σε αυτή την ιστορία, με δεδομένη την ύπαρξη των νέων φαρμάκων στην πορεία της νόσου, τότε
Κανένας εμένα δεν θα με πείσει ότι αν κάνω επιθετικά πράγματα πρόημα θα έχω προσφέρει υπηρεσία στον άρρωστο. Αυτή είναι η λογική με την οποία αντιμετωπίζω το θέμα. Κύριε Καλογερόπουλο. Ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα. Επειδή τυχαίνει και αντιμετωπίζουμε πολλούς τέτοιους ασθενείς, δηλαδή έχουν κάνει ριζική βιοχημική υποτροπή και πάντα έχουμε το δίλημα αν θα πρέπει να κάνουν ορμόνες και πότε. Εγώ αυτό το οποίο εφαρμόζω στην καθημερινότητα είναι ότι σε αυτούς τους ασθενείς, ειδικά σε αυτούς που είναι πολύ αγχωμένοι με το PSA, κάνουν διαγεκομένη θεραπεία. Δηλαδή τους δίνουν για ένα εξάμηνο, πέφτει το PSA τους. Και στη συνέχεια, όταν αρχίσει και ξανανεβαίνει και ξαναφτάσει εκεί που τους είχα ξεκινήσει, και αν με ρωτήσετε, υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο, ένα άρθρο δημοσιευμένο ναι, το 2016. Αν αρχίσουμε να μιλάμε σε επίπεδο υποκειμενισμού, δεν είναι υποκειμενικό. Τι κάνω εγώ, τι κάνω. Όχι, δεν το λέω υποκειμενικά. Το λέω ότι υπάρχει άρθρο δημοσιευμένο που λέει post radiation, intermediate androgen radiation. Δεν έχει καμία αντίρρηση. Αλλά είναι όλα αυτά ισοδύναμη πράγματα με την συνεχή. Ναι. Και γι' αυτό είναι και κάτι μια μεσοβέζικη ενδιάμεση λύση και είναι όλοι ικανοποιημένοι. Εκείνο το οποίο θα σας θυμίσω όμως είναι ότι για να φτάσει μια εργασία να είναι θέσφατο ή να αποτελεί οδηγία θα πρέπει περνάει από ένα κόσκινο και επειδή αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν έχουν ενταχθεί στα guidelines και δεν έχουν ενταχθεί για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Όταν κανείς τα δει αυτά τα πράγματα θα δει και τα μεγάλα και πολλά αρνητικά τα οποία μπορούν να έχουν υπάρξει. Έτσι. Δεν διαφωνώ για την ιστορία του διακοπτόμενου ενδρογονικού αποκλεισμού. Ήμουν φανατικός από τότε που πρωτοβγήκε αυτή η έννοια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μέσα στο παιχνίδι απλά και μόνο να έχει ο άρρωστος ένα μηδενικό PSA ή όχι. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν θα δώσουμε θεραπεία. Ποια θα είναι η ακολουθία του PSA, η οποία θα σας αναγκάσει να αλλάξετε την άποψη αυτή σε σχέση με το χρόνο? Το PSA δεν πρόκειται να με αναγκάσει παρά μόνο υπολογίζοντας το PSA doubling time. Ναι. Αν λοιπόν αρχίσω και έχω όλο και μειούμενο PSA doubling time, αυτό θα μου χτυπήσει ένα καμπανάκι, διότι έχω τα δεδομένα από μια σειρά μελέτες για τον ευνουχοάντοχο καρκίνο μετά, ότι αυτοί οι οποίοι είχαν μικρή ανταπόκριση στον ανδρογονικό αποκλεισμό ή είχαν από την άλλη μεριά μικρό PSA doubling time, θα είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες κακής εξέλιξης της νόσου. Αλλά ακόμα, Οδυσσέα μου, μιλάμε για τον άρρωστο ο οποίος δεν έχει καν αναπτύξει μεταστατικό καρκίνο hormone naive. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι νωρίς ακόμα στην πορεία, στην εξελικτική πορεία αυτού του αρρώστου. Θέλω να το δώσω θάρρος και να το πω. Θα κάνουμε το PSA και το δεύτερο σκέλος είναι ποια απεικόνιση το bone scan. Πότε θα το κάνουμε μετά από ποιο PSA? Bone scan, όπως είπαμε και από την αρχή, τα ναι, δεδομένα που έχουμε, όταν είναι το PSA κάτω από 5, η πιθανότητα να σου δώσει το οτιδήποτε είναι μηδενική. Άρα λοιπόν το bone scan σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχει νόημα σε σχέση με την επιθετικότητα της νόσου, όπως αυτή μέχρι στιγμής εκφράζεται με το Gleason score. Είναι αλλιώς το πώς θα αντιμετωπίσω έναν άρρωστο ο οποίος έχει ξεκινήσει με ένα Gleason 9, είναι αλλιώς θα αντιμετωπίσω έναν άρρωστο ο οποίος έχει κάνει πολύ γρήγορα όλες τις υποτροπές του και όλα τα υπόλοιπα σε σχέση με αυτόν τον καημενούλη ο οποίος ήταν με έναν ήσυχο καρκίνο σε τελική ανάλυση. Δεν ήταν τόσο κακός ο καρκίνος του σε αυτή την ιστορία. 4 συν 3 και 5,5 μήνες. Τέσσερα συν 3 και 5,5 μήνες doubling time. Στο τέλος. Ναι, στο τέλος. Το PSA doubling time ήταν στο τέλος, στη δεύτερη βιοχημική υποτροπή. Ναι. Αλλά στην αρχή 4 συν 3, ναι. 4 συν 3 και τώρα στο τέλος. Και με εστιακή της κάψας. Δεν ήταν τίποτα το τρομακτικό. Αρνή ήταν ακόμα. Άντε πες ότι ήταν κατσίκι για να χοροπηδήσει παραπάνω. Δεν ήταν τίγρης όμως σε αυτή την ιστορία. Δεν ήταν εκείνο το πράγμα το οποίο λες ότι έχω ένα Gleason 10 το οποίο μπορεί να είναι τίγκα στις μεταστάσεις και να έχει PSA βιοχημικής υποτροπής 1,5. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο βγάλαμε τις οδηγίες και για τις απεικονίσεις και όλα τα υπόλοιπα δεν πήρε ποτέ υπόψη του την πραγματική επιθετικότητα της νόσου ακριβώς επειδή βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι όλα αυτά τους διαφορετικούς καρκίνους που κυκλοφορούν. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να ξέρει την νόσο που έχει ο άρρωστος, όπως έλεγε ο παππούς ο Ιπποκράτης. Είναι πολύ σημαντικό.
Νομίζω πως ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Καλό βράδυ.